Λοιπόν, σας συγχαρητήρια για την νίκη. Πρώτη νίκη φέτος του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Ποιες εντυπώσεις άφησε το παιχνίδι μετά από αυτό το αποτέλεσμα? Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, πολύ δυνατά. Ελέγχαμε το ρυθμό σε άμυνα και επίθεση. Μετά χαλαρώσαμε, αφήσαμε τις Αλγύριες να μπει στο παιχνίδι με επιθετικά rebound, με εύκολα shoot. Και όταν πας στο παιχνίδι στον πόντο, είναι ρίσκο. Δεν πρέπει να αφήνουμε αυτό να γίνεται. Θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι για να τελειώνουμε τα παιχνίδια. Αυτή η χαλαρότητα θεωρείς ότι ήρθε λόγω της μεγάλης διαφοράς που υπήρχε στο πρώτο δεκάλεπτο ή λόγω της περίοδου που βρισκόμαστε, γιατί ακόμα ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται? Όλες οι ομάδες δοκιμάζονται, όλες οι ομάδες είναι σε αυτή την περίοδο. Θεωρώ ότι απλά επειδή πήγε το σκορ ψηλά, θεωρήσαμε ότι εντάξει, κουτσά στραβά θα τελειώσουμε το παιχνίδι. Όμως η Ευρωλίγκα μας έχει δείξει ότι οι ομάδες γυρνάνε, είναι σκληρές και πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Το θετικό για τον Ολυμπιακό νομίζω ότι ήταν και τα rebound, το οποίο διορθώθηκε σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Είδαμε όμως ότι κράτησε το προβάδισμα σε όλο το μάτς, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Είχε τον έλεγχο. Στο τέλος, τι σας έδωσε αυτή την όθηση για να μην γίνει για ανατροπή της Αργύρης? Τι ήταν αυτό βασικά που κράτησε τη διαφορά του Ολυμπιακού όταν είναι στο δίποντο? Εντάξει, βελτιωθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά απ' την άλλη κάναμε λάθος, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, κάποιες πικ και ρολάμινες. Αφήσαμε τον Φρανσίσκο και τον Σιρβίδης να βρουν ρυθμό και γενικά κάναμε πολλά λάθη. Θα έρθουν δύο ομάδες. Ξέρουμε ότι αρχίζει είναι πολύ καλή ομάδα, δεμένοι, παλεύουν. Αλλά έχουν ομάδες με καλύτερους παίχτες, με καλύτερο ρόστερ, πιο εμπειροί. Οπότε αυτά τα λάθη θα πληρωθούν. Οπότε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για να δουλέψουμε για να μην την πάθουμε. Επειδή είπες πέρα δουλέψετε κιόλας, νομίζω σήμερα ήταν μια ευχάριστη μέρα για τον Ολυμπιακό. Γιατί μετά από τόσους μήνες επέστρεψε ο Φαλ. Πώς το λάβατε όλο αυτό? Πολύ, πολύ ευχάριστο, πολύ σημαντικό. Είναι ο άνθρωπος που είναι η κολόνα μας. Περιμένουμε και τον Μιλουτίνο από στιγμή σε στιγμή να δουλέψουμε όλοι μαζί και θεωρώ ότι έχουμε 16 μαζί με τον Κίναν όταν επιστρέψει, 17 έτοιμους παίχτες να μπουν να κερδίσουν το παιχνίδι. Και να σε ρωτήσω και για τον κόσμο σήμερα στο ΣΕΦ. Σας δίνει έξτρα όθηση προφανώς να παίζετε εδώ πέρα, αλλά και για να πάρετε την πρώτη νίκη, η οποία ήταν και πολύ σημαντική. Πάντα ο κόσμος θέλουμε στο πλευρό μας, όλοι μαζί, να πανηγυρίσουμε νίκες. Να ρωτήσω αν θέλει κανείς κάποιος μια ερώτηση στο Σάσα από το στούντιο για να τον αποδεσμεύσουμε. Παναγιώτη, επειδή ξέρουμε ότι ο Σάσα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί, εκτός του ότι είναι παιχταράς και πάντα ειλικρινής, θα θέλαμε τη γνώμη του, όπως τη ρωτήσαμε χθες και από τον Κέντρικ Ναν. Τι ποσοστό ετοιμότητας δίνει στον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη του? Λοιπόν, μια ερώτηση από το στούντιο του Κώστα Σωτηρίου. Θέλει να μάθει σε τι ποσοστό ετοιμότητας είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός σε αυτή τη χρονική περίοδο. Θα δώσω ποσοστό, αλλά είμαστε μακριά από αυτό που θέλουμε να δείξουμε και από αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.